Σίγουρα όλα ξεκίνησαν από τους Iron Maiden και εκείνο το βίντεο κλιπ που είδα το 88, το Can I Play With Madness στην τηλεόραση και απλά νομίζω καταλαβαίνεις εκείνη τη στιγμή ότι γίνεσαι heavy metalάς. Νιώθω πάρα πολύ τυχερός που γνώρισα τη rock και τη metal μουσική, γιατί αναγκαστικά θα ακούσεις πράγματα που προέρχονται από το εξωτερικό. Αυτό σου ανοίγει αυτομάτως τους ορίζοντες και σαν καλλιτέχνη προσπαθείς να συγκριθείς και να συγκρίνεις το έργο σου με πολύ μεγαλύτερα σχήματα και πολύ μεγαλύτερα προϊόντα που έρχονται απ' έξω. Παίζω μουσική σε συγκροτήματα από το 1993. Τώρα στη δισκογραφία ξεκίνησα με τον πρώτο δίσκο το 2001. Ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς, έχοντας ένα παλιό κομπιούτερ το οποίο το συνέδεα με την τηλεόραση στο σπίτι και από εκεί στο βίντεο και από εκεί στο στερεοφωνικό, έτσι ώστε να μπορώ να έχω δύο κανάλια. Και ήταν, έτσι λοιπόν ήταν το πρώτο μου στούντιο με το οποίο ηχογραφήσαμε και οι υπόλοιποι. Ο τρόπος με τον οποίο αυτό το μετατράπηκε σε δουλειά ήταν ότι ερχόντουσαν διάφοροι μαθητές μου ή διάφοροι φίλοι μου και μου λέγανε έλα να γράψουμε κάτι. Και εγώ τα είχα όλα στημένα. Οπότε, μία, δύο, τρεις, στο τέλος λέω: εδώ είναι κάποιες ώρες που γίνονται. Αν θέλετε, δώστε και κάτι. Τότε κατάλαβα ότι κάτσε, αυτή είναι η δουλειά μου. What is true is true for you. That's great. That's perfect. Okay. And then the other ones. The chorus starts here, and this is the second half, right? Yes. Yeah. Yeah. And there's no. Just record him doing it and double it. Anywhere I wanna go. And just keep the high harmony in the second one, but have him replace the lead. That's the high harmony is this. What is true is true for you. No. Wait. What's the other? What's the lead? I have just. What is true? The outlaw τώρα. Είναι ένα σχήμα ενός παιδιού που ήταν μαθητής μου και ο Αντώνης και ξεκινήσαμε κάνοντας μαθήματα. Μετά μου έφερνε κάποιες ιδέες και τις δουλεύαμε στο στούντιο και τον βοηθούσα να τις ολοκληρώσουμε. Μετά άρχισαμε να τις ηχογραφούμε κανονικά. Είχε 27 τραγούδια νομίζω και είπαμε να διαλέξουμε 10-12 τραγούδια να κάνουμε ένα δίσκο. Και μετά του λέω πρέπει να βρούμε και ένα τραγουδιστή. We feel we Yeah. Okay, that's I had it. We had put the vocal in for that. We I met Bob on MySpace originally, back when MySpace was the thing to do. I was looking for work as a singer and I was reaching out to some artists I knew, and Bob, I was familiar with his work with Firewind and his solo work a little bit. And I reached out to him, and at the time he had a student who was Tony Cash from Out Loud, and he was writing songs for him for a project, and they needed a singer. So they liked what I did, and they flew me to Athens, and I recorded what eventually became the first Out Loud record. I think Jim should record this part because it's gonna feature his voice. You know what I mean? Έχουμε ταραταν, ταν ταραταν, πα 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 πα. Αυτό θέλει σύρμα τον μπάσο. Μαλάκα, πόσα tracks έχει. Πάμε, κάτω. Εντάξει, μόνο 66 κανάλια είναι. Μόνο. Yeah! Which one I keep? That's a low one, that's throughout. You can keep that. We've been working together for... It's almost 10 years now, yeah. It's gonna be our 10-year anniversary here coming up. You know, we've done 4 albums together, 1 EP. One greatest hits record, and yeah, lots of cool stuff. Σήμερα είναι μια κλασική Κυριακή. Έχω γύρισμα βίντεο κλιπ. Η μπάντα είναι Τσεντίχα, λέγονται. Έτσι, ένα heavy black μελωδικό. Είναι επίσης όμως σημαντικό ότι είναι το νούμερο 150 βίντεο κλιπ
από το 2002 που ξεκίνησα να την κάνω αυτή τη δουλειά. Και έχω φτιάξει μια αρκετά έτσι μεγάλη παραγωγή. Είναι και φιλαράκια τα παιδιά, οπότε πάμε να δούμε τι γίνεται. Κεφάλαιο λοιπόν Bob Katsionis. Με τον Μπάμπη γνωριζόμαστε μία δεκαπενταετία. Από την πρώτη στιγμή που έγινε το touch, εποχές που έπαιζε στους Nightfall, από ό,τι θυμάμαι, επί 2005 πρέπει να ήταν, 4-5, για κάποιο λόγο κολλήσαμε επιτόπου πολύ σαν χαρακτήρες, σαν παρέα, σαν μουσικές ιδέες και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα στο τέλος θα μας δικαιώσει. Έγινε εξαιρετική δουλειά, ο Μπάμπης ήταν εξαιρετικός για ακόμα μία φορά. Μας βοήθησε σε κάθε section του βίντεο κλιπ, από τα πρώτα, από την αρχή ως το τέλος, σε όλα τα πράγματα. Είμαι υπερβολικά ευχαριστημένος, ενθουσιασμένος και ευτυχισμένος, μπορώ να πω. Το live για ένα μουσικό είναι εκεί που φαίνεται πραγματικά τι είσαι. Bob and I perform together. There's always a cool chemistry. There's always an energy that we play off of each other. You know, we both have a lot of energy on stage. Never asked to live a far from time. I didn't want to be the one to hold the sign. I was living for the moment. Then it was the only time I knew. Never thought to ask me from the start. Now we're leaving as a pair of broken hearts. Το καλύτερο είναι, ασχέτως των αριθμών, και αν είσαι νούμερο 1 ή νούμερο 10 ή νούμερο 100, όταν θα παίξεις το live και είναι από κάτω έστω και τρεις άνθρωποι οι οποίοι είναι στα κάγκελα και τραγουδάνε το τραγούδι σου. The Greek scene is very cool. A lot of loyal fans and followers, and it's always great coming back to Greece, because it's very warm and friendly and people are very quick to feed you. And it's always fun coming back to Greece. Greece is like my second home. Αυτό το όνειρο μέχρι το που βρίσκεσαι τώρα σαν μουσικός, το πόσο κοντά είσαι σε αυτό που ήθελες να κάνεις όταν ήσουν 16 χρονών και αγόρασες την πρώτη σου κιθάρα, είναι ο απόλυτος στόχος του μουσικού.